στην τίκη μου εγώ, το κορίτσι μου. Διότι έλεγα και το πρωί, Άντζελα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έλεγα και το πρωί ότι γίνονται πολύ ανάστατοι showbiz, καυγάδες, unfollow, παρεξηγήσεις. Φταίνε και τα άστρα, τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε μπει στην εβδομάδα που θα έχουμε την Πέμπτη την Πανσέλινο, η οποία είναι Πανσέλινος ένταση, στον άξονα διδήμων των Ξώτη. Έχουν ξεκινήσει ήδη. Και μάλιστα σήμερα έχουμε, μέχρι αύριο θα έχουμε και το τετράγωνο του Ερμή με τον Δία, όπου έχει μία υπερβολή, δηλαδή δεν στεκόμαστε στις λεπτομέρειες, παρασυρώμαστε σε όλο αυτό. Έχει ένα άνοιγμα, μία διεύρυνση πνευματική, αυτό άλλοι πάντα είναι λόγοι που μας ζητάει το σύμπαν, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλιώς το διαχειριζόμαστε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχουν και οι τάσεις της υπερβολής σε ό,τι και αν κάνουμε. Βέβαια σήμερα είναι και η Σελήνη στον Ταύρο, όπου εκεί είναι πιο πρακτικό, είναι πιο λογικό. Άρα όλο αυτό είναι λίγο σε μία κόντρα, δηλαδή το ένα τραβάει από τη μία και το άλλο τραβάει από την άλλη. Λοιπόν, κρύοι μου, για εσάς λοιπόν η σημερινή μέρα έως και αύριο έχετε μία προτίμηση στις ευχάριστες δραστηριότητες, διότι έχετε μία ταξιδιάρικη διάθεση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι κυριολεκτικό, δηλαδή να θέλετε να ταξιδέψετε, μπορεί να οργανώνετε κάποιο ταξίδι. Ή μπορεί το μυαλό σας να ξεφεύγει τόσο πολύ, όπου δεν μπορείτε να σταθείτε στα ουσιαστικά και στα πρακτικά. Γι' αυτό λοιπόν και χρειάζεται και μία προσοχή στην βιασύνη, στο να δεσμευτείτε σε κάποιες συμφωνίες ή κάποιες υποσχέσεις, ενώ επίσης μπορεί να μάθετε και γύρω από ένα οικονομικό θέμα κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες λείπουν και γι' αυτό και έχετε αφήσει και το θέμα πίσω και δεν μπορείτε να το λύσετε άμεσα. Ταύρι μου, για εσάς η Σελήνη κινείται στο δικό σας το ζώδιο. Αυτό σας φέρνει σε επαφή με τις δικές σας ανάγκες, κατανοείτε τις επιθυμίες σας, είναι πιο ισχυροποιημένη η θέση σας. Πάντα η Σελήνη, όταν είναι στο ζώδιο μας, έχουμε ξαναπεί ότι είναι αυτό που θέλουμε και το βγάζουμε προς τα έξω. Μπορεί να υπάρξει και κάποιο δράμα μέσα από αυτό, γιατί η Σελήνη θα περάσει και πάνω από τον ουρανό. Αλλά σίγουρα είσαστε πιο εκφραστικοί, είσαστε σίγουρα σε μια διάθεση όπου ανακαλύπτετε λίγο την ανεξαρτησία και προσπαθείτε κιόλας κάπως να την επιβάλλετε, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστείτε και την βοήθεια κάποιου ατόμου, κάποιο άτομο να σας στηρίξει και γενικότερα σε θέμα οικειότητας να έρθετε πιο κοντά, είτε αυτό είναι συναισθηματικό, είτε είναι κάποιο οικονομικό ζήτημα. Δίδυμή μου, πολλές οι απαιτήσεις. Εδώ μιλάμε για τον δικό σας κυβερνήτη, τον Ερμή. Σε όψη με τον Δία, η υπερβολή είναι τεράστια. Μπορεί να αναλαμβάνετε πολύ περισσότερα πράγματα ή μπορεί να σας έχει ζητηθεί να αναλάβετε. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει ένα μεγάλο στρες για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε και ουσιαστικά να μπορέσετε να δείτε και ποιες λεπτομέρειες μπορεί να σας ξεφεύγουν. Δηλαδή, μπορεί να τακτοποιείτε ένα και να βγαίνει ένα άλλο. Πιάνετε το άλλο, βγαίνει κάτι διαφορετικό. Κάτι σαν την Λερναία Ύδρα. Όχι, σκέφτομαι τη Δέσποινα που είναι δίδυμη. Είναι σωστά. Λοιπόν, βέβαια. Να λέει. Βέβαια, λοιπόν. Λερναίδρα. Ένα κόμμα και άλλο πετάγεται. Λοιπόν, από την άλλη και για κάποιους διδήμους δεν αποκλείεται να υπάρξουν και κάποιες συναντήσεις, επαφές και γνωριμίες, οι οποίες μπορεί να είναι και για προσωπικό όφελος, αλλά μπορεί να είναι και για επαγγελματικό. Καρκίνη μου, για εσάς, καθώς η Σελήνη είναι στον Ταύρο, η ανάγκη σας είναι αυτό της δικτύωσης, η ανάγκη σας είναι να είσαστε με φίλους, όπως επίσης κάποιοι μπορεί να παρεμβληθούν, σωστά τη λέξη, δηλαδή να μπουν ενδιάμεσα και να σας αλλάξουν κάποιες ιδέες που είχατε, κάποιους στόχους ή κάπως όπως κοιτάγατε το μέλλον σας, να σας κάνουν μια βοηθητική παρέμβαση για να μπορέσετε κιόλας να σας βάλουν σε διαφορετικό δρόμο. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται σήμερα και αύριο να έχετε οργάνωση και προγραμματισμό, όπως και επίσης ένα μέτρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε πολύ καλά και την ενέργειά σας, αλλά και μπορεί να σας ζητούνται πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά σας, όπου χρειάζεται η βοήθεια κάποιου άλλου για να σας στηρίξει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λιοντάρια μου, έχετε πάρα πολλά να διαχειριστείτε. Η Σελήνη είναι στην κορυφή του οροσκοπίου σας. Φυσικά αυτό αφορά και τα επαγγελματικά σας, αφορά και την κοινωνική σας ζωή. Εδώ λοιπόν μπορεί να είναι αρκετά πιεστικό όλο αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και σας ζητάτε να εντάξετε και ένα λίγο πιο διασκεδαστικό στοιχείο. Δηλαδή κάπως να το πείτε διαφορετικά, διότι αυτή η ρουτίνα θα σας κουράσει και μπορεί να σας φέρει και σε ρήξεις με άλλους ανθρώπους ή άλλοι να σας πιέζουν. Και όλο αυτό είναι. Το έχω πάρει απόφαση. Αυτή τη εβδομάδα πάω και θέατρο και μπουζούκια.
Oh, really? Oh, that's it. Διασκεδαστικό στοιχείο, yes. Λοιπόν, ώστε να μπορέσετε να αποβάλλετε όλο αυτό το άγχος και την πίεση της εργασίας σας, αλλά και της κοινωνικής σας ζωής. Παρθένη μου, πολύ άσχολη και εσείς. Δικός σας κυβερνήτης επίσης ο Ερμής, σε όψη με τον Δία. Άρα έχει πολύ αλληλεπίδραση, αλληλεπίδραση με ανθρώπους, γενικά και στα επαγγελματικά σας και στην προσωπική σας ζωή. Το θέμα μας είναι ότι, ναι μεν η σελήνη μπορεί να είναι θετική απέναντί σας, εδώ όμως δεν μπορείτε να ελέγξετε εύκολα τη σκέψη σας. Τρέχουν πολλά, σχεδιάζετε πολλά και κατά κάποιο τρόπο μπορεί να σας επιβληθούν οι σκέψεις και όχι να επιβληθείτε εσείς. Παρ' όλα αυτά, δείτε τις, γιατί κάτι μπορεί να σας λένε για την συνέχεια. Επίσης, η τάση σας είναι να ξεπεράσετε λίγο τα όρια της ρουτίνας σας και των συνηθειών σας και έτσι να κάνετε μία στροφή και μία αλλαγή, έτσι ένα αλατοπίπερο στην ζωή σας. Ζυγή μου, για εσάς εδώ η βιασύνη δεν ωφελεί. Η αλήθεια είναι ότι έχετε πολλά να σκεφτείτε. Πολλά σας ανατίθενται και εσάς, γενικότερα τρέχετε στην καθημερινότητά σας, τρέχετε πολύ να φτιάξετε κάτι, σκέφτεστε, έχετε σχέδια πολλά, όμως ίσως να σας φεύγουν, σας ξεφεύγουν και εσάς κάποιες λεπτομέρειες στην δεδομένη στιγμή και να μην μπορείτε να ανταπεξέλθετε σωστά. Γι' αυτό λοιπόν καλύτερα να το δείτε σήμερα και από αύριο μεθαύριο που θα αλλάξει και ο Ερμής, θα τα πούμε από αύριο τι γίνεται, μπορείτε να πάρετε πολύ πιο σωστές αποφάσεις, γιατί εδώ απαιτείται πειθαρχία και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε. Σκορπιοί μου, η σελήνη είναι απέναντί σας. Εδώ έχουμε την ανάγκη αυτής της αρμονικής αλληλεπίδρασης. Έχετε την ανάγκη να βρίσκεστε με ανθρώπους, να συνδεθείτε μαζί τους και να βοηθήσετε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, θα σας ζητηθεί και βοήθεια. Αλλά επίσης, έχετε και ένα κομμάτι αυτό της αποδοχής. Εδώ λοιπόν, μην φοβάστε και μην σκέφτεστε ότι πρέπει πρώτα να πάρω και μετά να δώσω. Όλο αυτό είναι ένας κύκλος ο οποίος στρέφει ο ένας τον άλλον. Και έτσι μπορείτε να νιώσετε αυτή την ασφάλεια και την αποδοχή καλύτερα όταν αφαιθείτε και δεν φοβηθείτε ότι οι άλλοι δεν σας βλέπουν με τον ίδιο τρόπο. Τοξότες μου, τι να πω. Εδώ μιλάμε, είναι ο Ερμής το ζώδιό σας. Σε όψη με τον Δία που είναι δικό σας κυβερνήτης, είναι πολύ μεγάλες, πολλές οι επεκτατικές σας τάσεις. Δηλαδή, δεν έχετε όρια. Αυτό είναι πολύ καλό όσον αφορά για τη διασκέδασή σας, τη δημιουργικότητά σας. Αλλά όσον αφορά τα πρακτικά ζητήματα και σε σχέσεις και σε επαγγελματικά και ό,τι αναλαμβάνετε, μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο. Γι' αυτό κάντε μία παύση και εσείς, μην πάρετε τις αποφάσεις τώρα και γενικά προσέξτε και τι λέτε. Έχετε την τάση να παρασύρεστε και μπορεί να εμπλακείτε και σε κουτσομπολιά ή γενικά λίγο να θυγεί η εικόνα σας και το κύρος σας. Εγώ, κερί μου, σήμερα είναι μία μέρα με πιο πολύ συναισθηματική προσέγγιση. Υπάρχει μία ανάγκη ιδιωτικότητας. Όπως επίσης, θα σας πω και κάτι. Είναι σαν μία μέρα μπορεί να βγάλετε λαγούς μέσα από το καπέλο. Πώς κάνουν έτσι τη μαγεία? Διότι ίσως να υπάρξουν κάποιες αποκαλύψεις, κάποιες συνειδητοποιήσεις, όμως από αύριο μεθαύριο θα περάσει ο Ερμής στο δικό σας το ζώδιο, επομένως το άνοιγμά σας είναι μέσα στις επόμενες μέρες της εβδομάδας. Υδροχόοι μου, εδώ πέρα το ενδιαφέρον σας είναι περισσότερο για το σπίτι, την οικογένεια, την ασφάλεια, λίγο να μείνετε και εσείς στο σπίτι, μπορεί να θέλετε να εργαστείτε μέσα από το σπίτι. Αν όλα αυτά δεν μπορείτε όμως να τα κάνετε, υπάρχει ένα στρες και ένα άγχος και λίγο σας πιέζει όλο αυτό. Δεν να υπάρχει κάποιο άτομο της οικογένειας το οποίο σας απασχολεί. Επίσης υπάρχει και μια συναισθηματική υπερφόρτωση στην οποία λίγο πρέπει να δείξετε εγκράτεια ή γενικά να επιβληθείτε πάνω στα συναισθήματά σας. Και τέλος για τους ηχθείς μας, πάλι εδώ μια υπερβολή επαναλαμβάνεται. Αυτό θέλει να έχετε μια θετική στάση, ναι μεν, να μην σας πάρει δηλαδή απογοητευτείτε αν δεν βγαίνουν τα σχέδια έτσι όπως τα θέλετε. Γενικά προσέξτε λίγο την εικόνα σας και πώς προβάλλεστε, διότι μπορεί να έχετε μια πολύ γρήγορη ανωδική πορεία, αλλά μπορεί να υπάρξουν και κάποιες αποκαλύψεις ή φήμες για το άτομό σας, το οποίο λοιπόν αυτό να σας κάνει ζημιά, είτε στην προσωπική σας ζωή, είτε στην επαγγελματική σας. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια μέρα με δυσκολία διατήρησης του ελέγχου.